Λέγομαι Μονιώδη Μαρία, είμαι κοινωνιολόγος και εργάζομαι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Χίου. Να μας πείτε λίγο τι ακριβώς κάνετε σήμερα. Ωραία. Σήμερα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την τρίτη ηλικία, θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία και παράλληλα να δείξουμε το έργο που παρέχουν τα στελέχη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στους ηλικιωμένους που τους χρειάζονται και τους καλούν κοντά τους. Οπότε, τι ακριβώς κάνετε εδώ σήμερα? Εμείς εδώ έχουμε προγραμματίσει, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας της ηλικίας, να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύτερο γενικό πληθυσμό μας, να του αναφέρουμε τις παροχές του Βοήθεια στο Σπίτι, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, να απαλύνουμε τα άγχη τους, τις δυσκολίες τους, τη μοναξιά τους. Υπάρχει απόφαση από τον κόσμο, δηλαδή. Βεβαίως. Ειδικά εδώ στην Δημοτική Ενότητα Χίου υπάρχει σε καθημερινή βάση και οι ανάγκες τους είναι πολλές και ποικίλες. Πόσα άτομα περίπου τις υπηρετείτε? Στη παρούσα χρονική στιγμή είναι γύρω στους 110. Για τη Δημοτική Ενότητα Χίου μόνο. Ναι, το προσωπικό αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες, από έναν κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, νοσηλευτικό προσωπικό και επίσης είναι και οικογενειακές βοηθοί, οι οποίοι βοηθάνε στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα της οικίας των ωφελουμένων σε ελαφριές καθημερινές εργασίες. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει δικαιούχος στο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα εξυπηρετεί 65 και άνω σε ηλικία, όπου είτε είναι μοναχικά άτομα, είτε είναι ζευγάρι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις πάνω σε αυτό. Ωστόσο, εξυπηρετεί και άτομα με ιδιαιτερότητες, που εκεί δεν υπάρχει ηλικιακό περιθώριο. Μέλημα της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά νομίζω και όλων μας, είναι η τρίτη ηλικία να μην είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας μόνο την 1η Οκτωβρίου. Ο Δήμος σε καθημερινή βάση φροντίζει ο ηλικιωμένος, η τρίτη ηλικία, να μην αισθάνεται μόνος, να μην αισθάνεται ότι έχει μπει στο περιθώριο. Γι' αυτό το λόγο οι δομές μας, το ΚΑΠΗ, το ΚΙΦΗ, αλλά και η Βοήθεια στο Σπίτι, μεριμνά καθημερινά, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι ξέρουμε πολύ καλά ότι εκτός από την σωματική καταπώνηση που υπάρχει λόγω ηλικίας, το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η ψυχική υγεία τους. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να διοργανώνουμε ομάδες ώστε να αισθάνονται ζωντανοί, ενεργοί και κυρίως να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Πέρασα πριν από λίγο στο ΚΑΠΗ. Υπήρχε μια ομάδα ωφελουμένων, γύρω στα 15 άτομα, τα οποία ήταν τόσο χαρούμενα και τραγουδούσαν μόνοι τους διάφορα τραγούδια. Για μένα αυτό είναι η καλύτερη ανταμοιβή, βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο ΚΑΠΗ να είναι τόσο χαρούμενοι. Με το ΚΑΠΗ έχουμε κάποιες δράσεις, να τις δω λίγο γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά. Είναι την 5η 3 Οκτωβρίου, έχουμε το εργαστήρι ζωγραφικής. Στις 8 Οκτωβρίου έχουμε μια παράσταση Καραγκιόζη στο Ομήριο, και προσπάθειά μας και μέλημά μας είναι να
δέσουμε και να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας με τα παιδιά του νηπιαγωγείου και των δημοτικών σχολείων. Και η τελευταία προς το παρόν δράση είναι με την συνεργασία της Μούσας Ελληνικής να υπάρξει μια δραστηριότητα στον προαύλιο χώρο του ΚΑΠΗ με ένα κέρασμα και με συμμετοχή ενεργή των μελών μας.